Τις προϋποθέσεις τις δίνουμε εμείς αυτές που μπορούμε. Αλλά δεν γίνεται να υποκαταστήσει ο ιδιώτης ποτέ το δημόσιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά, γιατί από πίσω έρχεται και μια άλλη ομάδα που είναι το παιδικό. Πιο κάτω είναι το προπαιδικό που είναι το ίδιο καλά σε για αυτά τα παιδιά. Και πιο κάτω είναι οι ακαδημίες μας, όπου θα βγάζουμε συνέχεια καινούργιους αθλητές. Δύο από αυτούς ήδη είναι παίζουν στη Θεσσαλονίκη και εξελίσσονται γιατί είναι σπουδές τους εκεί πέρα. Εμείς πρέπει όλοι μαζί και πρώτα η Δημοτική Αρχή, γιατί ανήκουμε στο Δήμο Καστοριάς, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτά τα παιδιά τα οποία αύριο μεθαύριο θα ξαναγυρίσουν πίσω στον τόπο τους. Θα κάνουν τον κύκλο στα πανεπιστήμια και μετά 5-6 χρόνια θα είναι ξανά κοντά μας. Γι' αυτό μαζί πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε πράγματα. Εμείς περιμένουμε και από εσάς για την καινούργια χρονιά, γιατί πρέπει να γίνουν κάτι, να είμαστε πιο δραστήριοι από πέρσι. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά αυτά θα πάνε πάρα πολύ καλά φέτος, όπως και το παιδικό μας, όπως και το προπαιδικό στην κατηγορία την οποία θα είναι. Η μεγάλη ομάδα είναι στο τροχιά Α1. Η Καστοριά ακούγεται παντού εξαιτίας του μπάσκετ. Περιμένουμε και από το Δήμο Καστοριάς, όχι προσωπικά από εσένα, αλλά από όλους σας, να δράσετε και να πράξετε τα δέματα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Συμφωνούμε σε όλα απόλυτα. Με μια παρατήρηση, πρώτα να τα κάνουμε, έτσι μετά να τα εξαγγείλουμε. Λοιπόν, για εσάς λέτε. Για εμάς λέω. Οι Δήμοι γενικότερα περνάνε περίοδο ισχνών αγελάδων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά θα αναζητηθούν λύσεις άλλου τύπου για να ανταποκριθούμε στην προσπάθεια που κάνουμε. Λύσεις ουσιαστικές με αποτέλεσμα. Το κήπεδο αυτό δεν αντέχει άλλο. Το ξέρω πολύ καλά. Αντέχει. Αυτή την εβδομάδα τα καημένα κάνανε προπόνηση χωρίς θέρμανση. Πήγαν, κερδίσανε χθες και εξασφαλίσαν τη θέση ξανά στο Final Four. Συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο σας. Και θα ξαναφέρουν τα μετάλλια και τα κύπελα εδώ πέρα στην Καστοριά. Και είμαι σίγουρη γι' αυτό.